Τώρα τι είπαμε. Τώρα είπαμε, θα θέσετε εσείς ένα ερώτημα προς τον κύριο Καλαφάτη. Κάτι που θα θέλατε να τον ρωτήσετε, κλείνοντας αυτή την προεκλογική περίοδο. Εμένα πάντοτε, Σταύρο, που σε ξέρω και από παλιά και σε, ξέρω και τις φιλίες σου και με το Στέλιο κλπ. Χωρίς να το βάζω αυτό το συστηματικό. Ίσως μια χαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Πώς και γιατί υπάκουσες σε μια εντολή κυβερνητική, διότι δεν το πιστεύω ότι ξαφνικά σου άρεσε να έρθεις να γίνεις δήμαρχος, διότι αν ξαφνικά σου άρεσε να γίνεις δήμαρχος, επαναλαμβάνω, θα παρετιώσουν από βουλευτής. Θα αφοσιωθείς στη Θεσσαλονίκη. Εγώ σου λέω ότι γίνονται τα πράγματα όπως γίνονται και βγαίνεις δήμαρχος. Θα παρετηθείς από βουλευτής. Μα ούτως ή άλλως. Είναι ένα ερώτημα. Μα δεν είναι ούτως ή άλλως. Δεν έχεις παρετηθεί από βουλευτής, εκτός και αν παρετήθηκες και δεν το ξέρω. Πρώτα απ' όλα. Η εμπειρία... Όταν γίνεσαι δήμαρχος, παρετήθηκες εκ των πραγμάτων. Εντάξει. Αλλά η εμπειρία που έχω και από τον Καλαφάτη και από την Αράπολου που ήταν βουλευτές και ανεβοκατεβαίνανε και ήταν απόντες από την πόλη. Τον Γιουλέκα, μπορείς... και την Αράπολου. Η εμπειρία που έχει ο Δήμος από τέτοιου είδους αρχηγούς παρατάξεων δεν είναι καλή. Λοιπόν, προσπαθώ να καταλάβω γιατί το κάνεις.